Ένα σημαντικό περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πολωνία, καθώς αφίσες που προωθούν την ένταξη πολιτών στη ρωσική μισθοφορική εταιρεία Wagner εντοπίστηκαν στο κέντρο της Κρακοβίας τόσο χθες όσο και τις τελευταίες μέρες γενικά στην Πολωνία. Το συμβάν αυτό γνωστοποιήθηκε από το Δημοτικό Σύμβουλο Λούκας Γουάντσουχ, χαρακτηρίζοντάς το στο Facebook ως μια παράξενη και ενδιαφέρουσα υπόθεση. Παράλληλα, σύμφωνα με τις τοπικές πηγές, πάνω στις αφίσες υπάρχει κωδικός QR, ο οποίος οδηγεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας, καθώς και κείμενο στα αγγλικά και στα ρωσικά, που αναφέρει «Βρισκόμαστε εδώ, ενταχθείτε σε εμάς». Η πολωνική αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για την προέλευση των εν λόγω αφισών, με στελεχός της στην Κρακοβία να αναφέρει ότι «Συγκεντρώνουμε αναφορές, βγάζουμε φωτογραφίες από τις αφίσες και θα ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα. Είναι δύσκολο να πω περισσότερα αυτή τη στιγμή, επειδή είναι η πρώτη φορά που εμφανίστηκαν στην Κρακοβία». Το περιστατικό αυτό έχει προκαλέσει ανησυχία στην Πολωνία, ενώ διανύεται μια περίοδος όπου η Wagner και η Ρωσία σκοπεύουν να αυξήσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, αναπτύσσοντας δυνάμεις στα σύνορα της Πολωνίας με τη γειτονική Λευκορωσία. Όπως σας έχουμε ενημερώσει ήδη, το Υπουργείο Άμυνας της Πολωνίας σκοπεύει να αντιμετωπίσει την κατάσταση που διαμορφώνεται με την ανάπτυξη 10.000 στρατιωτών στην περιοχή, ενώ ένας χαλίδινος φράχτης βρίσκεται υποκατασκευή κατά μήκος ανατολικών συνόρων, αποσκοπώντας το να αποτραπεί είσοδος λαθρέων μεταναστών που προωθούν οι λευκορωσικές αρχές στην Ευρώπη. Τα σχέδια αυτά έχουν γνωστοποιηθεί από τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ματέος Μοραβέσκι, προκειμένου να προετοιμαστεί η χώρα για πιθανές δολοφθορές εκ μέρους των Ρώσων. Πείτε μας τη γνώμη σας για τις εξελίξεις αυτές στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nmshd.gr.